Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη gaming video. Σήμερα θα παίξουμε raft και θα συνεχίσουμε τις περιπέτειες πάνω στη σχεδία μας, καθώς έχω βάλει στόχο σήμερα να συνεχίσω την ιστορία. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να συγχωρείτε όλοι ότι έχετε πατήσει subscribe ή αλλιώς εγγραφή στο κανάλι μου. Είναι εντελώς δωρεάν, με βοηθάει πάρα πολύ καθώς μου δείχνει την υποστήριξή σας και επίσης βοηθάει και εσάς, έτσι ώστε να συγχωρείτε ότι δεν θα χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Οπότε κάντε την εγγραφή σας και πάμε να ξεκινήσουμε με το παιχνίδι. Η άγκυρα είναι ανεβασμένη και εγώ θέλω απλά να φύγω από αυτό το μέρος και να πάω σε ένα άλλο. Ο στόχος μας αυτή τη φορά είναι η μπλε κουκίδα, η γαλάζια, δηλαδή αυτό που γράφει 963. Άρα πρέπει να κινηθούμε προς τα εδώ. Τώρα, ο τρόπος για να πάμε προς τα εκεί είναι λίγο να βοηθήσουμε τη σχεδία μας με το κουπί, γιατί αν δεν κάνω κουπί δεν θα φύγω ποτέ από εδώ. Ποτέ όμως. Επιτέλους αρχίζει να αχνοφαίνεται κάτι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο μπράτσα έχω κάνει από το κουπί για να φτάσω σε αυτό το σημείο. Είπα ότι και να βραδιάσει θα συνεχίσω και μόλις φτάσω θα κοιμηθώ. Δεν γίνεται. Έχω σπάσει πόσα πάντλ. Πρέπει επιτέλους να μάθω την συνταγή για να κάνω μηχανή και τέτοια. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κουράστηκα πάρα πολύ. Τι είναι? Καράβι είναι. Οκ, φτάνω λίγο πιο κοντά και ρίχνω την άγκυρά μου για να οργανωθώ. Τι θα βρω εδώ πέρα? Ω, είναι και τεράστιο καράβι. Πού πάω εγώ με τη μικρή μου σχεδία? Θεέ μου. Και πού παρκάρουμε τώρα? Πού να βάλω τη σχεδιούλα μου? Α, θα πάω προς τα εδώ. Λοιπόν. Έχει βάλει μια κακοκαιρία η οποία με τρομάζει. Θέλω να πάω τη σχεδία μου όσο πιο κοντά γίνεται για να μην χρειάζεται να κολυμπήσω. Τι τεράστιο καράβι είναι αυτό! Το φεριμπότ των δύο. Νομίζω εδώ είμαστε καλά. Ρίξτε την άγκυρα! Ρίξτε την. Μπράβο. Πάω να κοιμηθώ λίγο για να είμαι φρεσκαδούρα. Είμαι έτοιμη? Όχι. Αλλά πρέπει να πάω. Ναι, οπότε θα πάω. Για σας τα κάνω όλα, να ξέρετε. Εγώ μόνη μου αν έπαιζε το παιχνίδι θα πήγαινα. Αχ, μαγιά μου, από πού να αρχίσω? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι που σκαρφαλώνεις για να ανέβεις. Τι είναι, παιδιά? Είναι ένα τεράστιο καράβι. Α, γιατί το πέταξα? Φέρτο εδώ! Αχι, ήταν ένα λάθος. Θα δω λίγο γύρω-γύρω, θα το πάρω περιμετρικά. Είναι τεράστιο! Τι θα βρω εδώ μέσα? Και είμαι σίγουρη ότι θα μπω και θα αρχίσει να παίζει μουσικούλα. Κρύπη μουσικούλα. Από την κορδέλα, ανεβαίνει ή από πίσω? Θα πάω από πίσω. Νομίζω θα έχω καλύτερο έλεγχο αν πάω από πίσω. Δεν φοράω και τέτοια μπουκάλα για να αναπνέω περισσότερο. Έχει και από κάτω. Δεν φαίνεται να έχει από κάτω, τουλάχιστον με εξωτερική είσοδο. Νομίζω έχω δει αυτό το σημείο σε βίντεο του πάνω. Δεν θέλω να πάω. Νομίζω έχει τροκτικά εδώ μέσα. Φοβάμαι πάρα πολύ. Γιατί όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι horror? Κάθε φορά το ίδιο πράγμα θα σας ρωτά. Θεέ μου. Δεν έπρεπε να είχα δει το βίντεο του πάνω. Τι είναι αυτό? Πάρτο. Πήρε ένα recorder, λέει. Note. Κάτι ακούγεται! Παραγιά μου! Θα πεθάνω! Α, θα πεθάνω! Θα πεθάνω! Παιδιά, θα πεθάνω! Θα πεθάνω! Τι περνάω! Τι είναι αυτό! Θεέ μου! Παιδιά, μόνο με τέτοιο. Μόνο με αυτό πρέπει να βαράω. Πόσα βέλη έχω, 13. Ήδρωσα. Παναγίτσα με εδώ. Τι κάνει εδώ? Άναψα το τέτοιο. Το διακόπτη. Πες μου ότι δεν έχει άλλα.
One bolt cutter. Θα κλείσω την πόρτα, μην έρθει κανένας. Ωρε φίλε, είναι γεμάτο πράγματα! Έχει κι άλλο! Ή από πάνω είναι ή απ' έξω. Αχ, Θεέ μου, γιατί το κάνω αυτό, γιατί το κάνω, γιατί. Δεν περνάω καλά. Φοβάμαι! Τι είναι το blue key, ρε? Είναι κανένα τροκτικό εδώ μέσα? Όχι. Red key, πήρα ένα red key. Πού ήθελε red key? Κάπου ήθελε red key. Νομίζω προς τα πίσω ήθελε red key. Πρέπει να είναι από πάνω το άλλο τροκτικό. Παιδιά, πώς θα πάω? Blue ήθελε εδώ. Όχι, bolt cutter. Πόσα πράγματα έχω πάνω μου? Δεν μπορώ να τα ακούω, φοβάμαι. Και είναι πάρα πολύ τρομακτικό. Λέτε εδώ μέσα να έχει κάτι. Όχι. Έρχομαι με φιλικές προθέσεις. Gas tank. Παναγιά μου, αυτό δίνει πόνο μόνο του. Note. Πόσα πράγματα έχει εδώ μέσα! Και είναι και γεμάτο τροκτικά, ρε φίλε! Δεν περνάω καλά. Δίπλα είναι, δεν είναι από πάνω, παιδιά. Εδώ μέσα είναι! Τώρα βρήκε να διψάσει άλλη. Για με φοβίζει. Τελικά δεν ήταν εδώ. Ακουγόταν λες και είναι εδώ μέσα πάντως. Wow! 5 mechanical part. Τι έχω βρει εδώ πέρα? Okay. Τι είναι όλα αυτά? Λοιπόν, Κωνσταντινούλα, πάρε το δρόμο της επιστροφής. Και πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται. Creepy, 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 creepy. Δεν ξανάρχομαι. Δεν ξανάρχομαι. Θα φέρω τον πάνω να κάνω μαζί το βίντεο. Δεν μπορώ μόνη μου. Φοβάμαι πάρα πολύ για να κάνω μόνη μου βίντεο. Θα του πω να έρθει να το γυρίσει μαζί το επόμενο πάρτι. Δεν μπορώ, παιδιά. Αλήθεια σας λέω, φοβάμαι. Δείτε πόσο μεγάλο είναι. Και πήγα μόνο στον κάτω όροφο. Δηλαδή, τι θα γίνει μετά? Πάω στη σχεδία μου που, όλα, που υπάρχει αγάπη. Έχω τα ζωάκια μου. Να με αγαπάνε, έχω τον καρχαρία. Πού παλεύουμε? Πού και πού? Αλλά τουλάχιστον μπορώ να τον κουμαντάρω. Έχω βρει διάφορα πράγματα. Όπα, φύγε. Βρε, δε σε θέλουμε. Α, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν. Α, έχει και βουλάκια εδώ, πάρε τα βουλάκια. Πίκα πέκ. Πήγε ρε από τα βουλάκι. Καπέγ. Να βάλουμε εδώ. Water, water. Όχι. Stop caring. Water, water. Ωραία. Για να δω λίγο. Τα mechanical parts πού πήγανε? Πού πήγαν αυτά τα mechanical parts?
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω που πήγα να με κάνει καλή πάρτς. Αλλά έχω πάρει κάποια notes. Α, νάτα, found items, gas tank, mechanical part recorder. Και τώρα έχουμε έρθει σε αυτό το βασαγκάτα. Περιμένετε λίγο να διαβάσω για να καταλάβω τι παίζει. Λοιπόν, εδώ ουσιαστικά τι μας λέει. Μας λέει ότι έχουν θέμα. Περιληπτικά. Έχουν κάνει, από ό,τι κατάλαβα, άρχισε να πλημμυρίζει το πλοίο. Και μετά ξέμειναν και από προμήθειες και τέλος πάντων εγκλωβίστηκαν εκεί πέρα. Τώρα πού είναι ο κόσμος όμως, δεν ξέρω. Α, λέει ότι έχουν κοπεί τα καλώδια γιατί μάλλον έχουμε αρουραίους μέσα στο πλοίο. Και λογικά έχουν φύγει από εδώ. Ωραία. Εντάξει, το ξέρουμε ότι έχει αρουραίους. Έπρεπε να μας το πείτε πριν μπούμε μέσα. Ευτυχώς είχαμε δει το βίντεο του Pan 10. Λοιπόν, παιδιά, αλήθεια σας λέω, δεν θα συνεχίσω την εξερεύνηση σε αυτό το καράβι μόνη μου. Θα περιμένουμε να το κάνουμε σε ένα άλλο part μαζί με τον Πάνο, ο οποίος ξέρει να διαχειρίζεται καλύτερα αυτές τις καταστάσεις και ξέρει πολύ καλά να παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, θέλω να πατήσετε ένα μεγάλο like για να το ξέρετε ότι σας άρεσε και να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο που θα ανέβουν. Αυτά λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!